Στην αρχή της εκπομπής ανέφερα σε αυτούς τους συσχετισμούς και σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία προκύπτουν αναφορικά και με τις έδρες. Ποιοι θα βγουν κερδισμένοι στις δεύτερες εκλογές, ποιοι θα καταφέρουν να διατηρήσουν τη δυναμική τους, πού θα έχουμε ανατροπή. Πάμε να βάλουμε στη συζήτηση τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης. Μας είχε βοηθήσει αρκετά και προεκλογικά μέσα από μία ανάλυση ο κύριος Δοξαστάκης. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, προτείνω να προχωρήσουμε σε ένα περιεκτικό σχόλιο και να ξεκαθαρίσω εξ αρχής, κύριε Δοξαστάκη, ότι έχουμε να κάνουμε με κάποιες εκτιμήσεις, καθώς είναι λίγο πολύπλοκη η όλη κατάσταση, με τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται να έχουν να κάνουν με ένα επίπεδο επικράτειας. Σωστά? Σωστό. Και επίσης πρέπει να προσδιορίσουμε για να προσαφηγήσουμε ευθύς εξ αρχής, ναι, ότι άλλο το σύστημα τη 21η Μαΐου. Σωστά. Και άλλο το σύστημα τη 25η Ιουνίου. Έχουμε αυτό το μπόνους στο πρώτο κόμμα που μπορεί να ανατρέψει καταστάσεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον δεν έχουμε απλή αναλογική. Έχουμε μειχτό σύστημα. Σωστά. Το οποίο από την μία διανέμει τις 250 έδρες με απλή αναλογική και το μπόνους είναι καθαρά προσανατολισμένο σε πλειοψηφικό σύστημα, το οποίο αποδίδεται κατευθείαν στο πρώτο κόμμα εφόσον εξασφαλίσει το 100%. Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε και να αναφερθούμε ξεχωριστά σε κάθε μία από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Να ξεκινήσουμε από τα αναλυτικά και να επαναλάβω ότι έχουμε να κάνουμε όχι με συμπεράσματα αλλά με εκτιμήσεις. Εκλογική περιφέρεια Χανίων, τι έχουμε, τι περιμένουμε. Στην εκλογική περιφέρεια Χανίων έχουμε μια δημοκρατία με δύο έδρα και μία έδρα και μία έδρα. Εδώ συνέβη το εξή. Ενώ το ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε το 52 και το 19. Έχουμε κάποιες διακοπές, κύριε Δοξαστάκη, μισό λεπτό. Έχουμε κάποιες διακοπές και επειδή έχει ιδιαίτερη αξία το σχόλιο σας, αν μπορούν πάνω οι συνάδελφοι, να διορθώσουμε λίγο αυτές τις διακοπές για να μην χάνουμε τον κύριο Δοξαστάκη και πραγματικά όλα τα ερωτήματα, κακά τα ψέματα. Είδαμε ποιος κέρδισε τις εκλογές, είδαμε λίγο τη δυναμική των κομμάτων, σωστά, Εύη, δυναμική των κομμάτων και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ναι, αλλά να διορθώσουμε όμως, μην έχουμε αυτά τα κενά. Αυτό που στρέφεται το βλέμμα τώρα είναι αν θα διατηρήσουν αυτές τις δυνάμεις και αν θα υπάρξει ανατροπή στο κομμάτι των εδρών, στο κομμάτι το ποιοι βγαίνουν βουλευτές. Πολλά τα σενάρια, ναι, πολλοί οι συσχετισμοί που θα γίνουν και τις επόμενες ημέρες για να δουν πώς μπορεί ο καθένας να διατηρήσει την έδρα του. Εμείς θα δούμε και στην πορεία αυτό για το οποίο έγινε λόγος. Ποιοι τελικά προχώρησαν στη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας αναλυτικά. Είδαμε χθες, πήραμε μια πρώτη γεύση από αγρότες, επαγγελματίες κτλ. Θα το δούμε όμως αναλυτικά. Να κάνω ένα σχόλιο τώρα. Ναι. Ωραία. Θα δούμε τώρα πραγματικά και θα βασιστούμε, πού θα βασιστούμε, σε εταιρείες exit polls πραγματικά που βγαίνουν και λένε το εξής, ότι ο πρωτογενής τομέας στήριξε, δεν στήριξε Νέα Δημοκρατία, στήριξε, δεν στήριξε ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέοι αυτοί 420.000 τελικά δεν στήριξαν ΣΥΡΙΖΑ, πήγαν στη Νέα Δημοκρατία και βασιζόμαστε, πρέπει να ασκήσω κριτική, εδώ έπεσαν έξω. Επί 6 μήνες είχαν πέσει έξω τελείως οι δημοσκοπήσεις. Έδιναν εκεί ένα 6-7-8% και τελικά η διαφορά ήταν 20%. Και βγαίνουμε εκ των υστέρων τώρα και προχωράμε σε αναλύσεις και σε βασικά συμπεράσματα. Δεν μπορώ να μην το πω. Ας περιμένουμε και, τη δεύτερη Κυριακή. Ας βγούμε οι δημοσιογράφοι να κάνουμε το ρεπορτάζ, να δώσουμε το λόγο σε αυτούς τους ανθρώπους, να δούμε και τη δυναμική αναεκλογική περιφέρεια, προκειμένου να βγουν και τα συμπεράσματα. Πρόημα, σύντομα και άστοχα τα πρώτα συμπεράσματα. Αυτό έχω να πω. Αλλού πρέπει να στοχεύσουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δοξαστάκη. Το φτιάξαμε, σας ακούμε. Ναι, εγώ σας ακούω. Όμορφα. Χανιά, πάμε πάλι. Ποια η δυναμική στα Χανιά? Για υπενθυμίστε μας. Τα Χανιά είπαμε ότι το πρώτο παράδοξο που κατεγράφει είναι ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ πήρε 10,92% ποσοστό και το ΚΚΕ 7,19%, η έδρα πιστώθηκε στο ΚΚΕ και όχι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί ξέρουμε ότι μετά τις τριεδρικές περιφέρειες, στις τετραεδρικές περιφέρειες, ξεκινάμε στη β' κατανομή από τα μικρότερα κόμματα προς τα μεγαλύτερα και όπου δικαιούνται έδρα έχουν περισσότερα υπόλοιπα, την παίρνουν. Από τη στιγμή λοιπόν που πήρε το ΚΚΕ την έδρα,
δεν έμεινε έδρα να πάρει το ΠΑΣΟΚ, ναι, παρά το ότι είχε περισσότερους ψήφους και περισσότερα υπόλοιπα. Οπότε... Αυτό όμως τώρα... Ναι, ναι, θα αλλάξει πιθανότατα. Θα αλλάξει ίσως επειδή αν πει ένα επιπλέον κόμμα στη Βουλή ή δύο κόμματα με τον πόνους και με την εξαρχής θεώρηση ότι όλα τα κόμματα χάνουν έδρες εκτός το πρώτο κόμμα, μπορεί να γίνει μια αναδιανομή στις περιφέρειες και η έδρα να δοθεί αλλού και να μην δοθεί στα Χανιά, για παράδειγμα. Γιατί υπάρχει και το άλλο παράδοξο, ένα κόμμα ενώ έχει περισσότερα υπόλοιπα σε μια περιφέρεια να μην την παίρνει εκεί αλλά να την παίρνει αλλού, επειδή τα περισσότερα ψηφοδέλτια τα έχει σε μια πολυεδρική περιφέρεια και νωρίτερα από μια μικρότερη έδρα περιφέρεια τη δίδεται η έδρα. Ίσως έχουμε λοιπόν αυτή την ανατροπή. Έχει αρκετά παράδοξο. Σωστά. Στη Δυτική Κρήτη. Εκτίμηση. Το ξαναλέω πάλι. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Λοιπόν. Να πάμε Ρέθυμνο. Λασίθι τώρα. Α, πάμε Λασίθι. Πάμε Ανατολικά. Πάμε και μετά πιάνουμε το κέντρο. Το Λασίθι δεν αλλάζει με τίποτα το αποτέλεσμα. Υπάρχει μια διαφορά 4,5 μονάδων του δεύτερου από του τρίτου. Είναι διεδρική. Τη μία έδρα παίρνει το πρώτο κόμμα, τη δεύτερη παίρνει το δεύτερο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Άρα φαίνεται ότι δεν αλλάζει τίποτα. Το Ρέθυμνο. Μεγάλος χαμένος ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν εκεί στα Ανατολικά. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, μία διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του ΠΑΣΟΚ περίπου 215 ψηφοδέλτια. Αν κρατηθεί αυτή η διαφορά, πάλι δεν μεταβάλλεται τίποτα εδώ και θα παραμείνει μία έδρα στη Νέα Δημοκρατία και μία έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο Ηράκλειο, που είναι και πολλά τα ερωτήματα. Τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία? Πολλά ακούγονται, αυτό που λέγαμε για εκτιμήσεις, ότι μπορεί να κερδίσει και μία ακόμα έδρα να φτάσει στις 4. Και αν ναι, ποιος θα βγει χαμένος? Τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ? Εφόσον θα μπει στη Βουλή και άλλο κόμμα ή άλλα κόμματα, άρδιν αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι. Γιατί στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου κάποια μικρά κόμματα θα αναζητήσουν έδρα, προκειμένου να ολοκληρώσουν και να συμπληρώσουν τις έδρες που δικαιούνται από το κεντρικό συνολικό ποσοστό της κρατίας. Ερώτηση. Αν μπει, ας πούμε, στη Βουλή το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ή αυτό το νέο κόμμα Νίκη που ακούμε τώρα τελευταία, ίσως προχωρήσουμε σε ανατροπή σε εκλογικές περιφέρειες όπως του Ηρακλείου? Αν και εφόσον στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες μέχρι τις 7 εδρικές, ναι, δεν μπορέσει να εξασφαλίσει το κόμμα τις έδρες που δικαιούται πανελλαδικά, δηλαδή 10, ναι, μπορεί να την πάρει και σε μεγαλύτερη περιφέρεια. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πόνους στο πρώτο κόμμα δίδεται στις μεσαίες προς μεγάλες περιφέρειες. Μάλιστα. Ό,τι υπόλοιπο μένει στο τέλος μεταφέρεται στα μεγάλα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο να χάσει την έδρα. Για ποιους λόγους? Με τη δυναμική που έχει μια διαφορά η οποία είναι περίπου μία μονάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ το ΣΥΡΙΖΑ στην αναμέτρηση της 25 Ιουνίου. Ναι. Άρα αν χαθεί η έδρα και χρειαστεί να μεταφερθεί σε μικρότερο κόμμα, ίσως να χαθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν παραμείνει η πρώτη τριάδα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, από πού θα πάρθει η έδρα, αν δεν έχουμε την προσπέραση? Αν πρέπει να δοθεί μια έδρα, αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από το ΠΑΣΟΚ και εφόσον το ΚΚΕ δεν μπορεί να πάρει αλλού την έδρα, μάλιστα, που εμπροκειμένου αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου κατοχύρωσε έδρα στο Ηράκλειο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εκτιμήσεις, συζητήσεις βάσει εμπειριών και δεδομένων με ένα διαφορετικό εκλογικό σύστημα που σίγουρα πιθανότατα σε πολλές εκλογικές περιφέρειες να φέρει την ανατροπή. Άνω τελεία βάζουμε, κύριε Δοξαστάκη. Σωστά, συμφωνείτε? Ναι, ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε, ναι, πάλι την επόμενη εβδομάδα. Ολοκληρώστε. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι το νέο εκλογικό σύστημα της 25ης Ιουνίου, που είναι το πλειοψηφικό, έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο, που καθορίζει ποιο κόμμα θα κυβερνήσει, τι ποσοστό θα πάρει πανελλαδικά το κόμμα και πόσο άθροισμα συμπληρώνουν τα κόμματα που μένουν εκτός Βουλής. Αυτό καθορίζει, μάλιστα, τα δεδομένα. Με τα ποσοστά που είχαμε προχθές στην κάλπη, αν ήταν το πλειοψηφικό θα είχαμε 171 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 31 ο ΣΥΡΙΖΑ, 34 το ΠΚΕ και 13 η ΕΚΤ. Μάλιστα, μάλιστα. Χαιρετισμούς, ευχαριστούμε θερμά.